Γνωρίζει το σώμα ότι ο εργολάβος έχει κάνει αίτηση για διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής. Το έχεις υπόψη σου, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν το έχει πει. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έχει πει. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ησυχία, παρακαλώ. Ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Τσόπιστο ότι, όπως ξέρετε από πέρσι, η Δημοτική Παράταξη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε κάθετοι εναντίον να κλειστεί σχολείο. Είναι ο μόνος Δήμος στα Βόρεια Προάστια που δεν έχει σχολείο. Με τον συνάδελφο, παρακαλώ, κάντε ησυχία. Όποιος θέλει να συζητήσει, να βγει έξω, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος και Δημοτική Παράταξη που θα εισηγηθεί από το Δήμο μας να κλείσει σχολείο. Όλοι μαζί θα παλέψουν να μην κλείσει κανένα σχολείο. Μετά, για τις καταλήψεις, είπα κύριο Δήμαρχο στην πολιτική τοποθέτηση, εγώ θα πω, έχω πάει σε όλα τα λίγια που γίνονται καταλήψεις, με έχουν ειδοποιήσει και πάω στα σχολικά συμβούλια και ενημερώνω και συνεργάζομαι με το Σύλλογο Νέων Κηδεμών, με την μαθητική κοινότητα και τους λόγους των καθηγητών και έχουμε ανοιχτή γραμμή και είμαστε σε πλήρη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Δάβαλη. Ησυχία, παρακαλώ. Για να μην μένουν κάποιες λάθος εντυπώσεις, γιατί πάντα έτσι λάθος αρμοδεκλαβάμε, όσον αφορά την υγραφόρα. Σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι δεν γνώριζε την πραγματικότητα, δεν γνώριζε. Εγώ του τα ανακάλυψα, γιατί και εγώ τώρα τα ανακάλυψα. Και για την υδροφόρο και για το σχολικό και είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέμε. Και θέλω να πω ότι κάποια στιγμή σπάει και ο μετά όσο και να μην το θέλουμε. Ξέρετε τι σημαίνει ο μετά, κύριε Δάβα. Ο κύριος Σάρκουλας. Ξέρετε τι σημαίνει, έγκλημα σημαίνει. Ο Δήμαρχος είναι κάνει και κάνει και κάνει και εργαζόμενοι του Δήμου. Κάνε την έγκλημα και εργαζόμενοι του Δήμου. Κουβαντάστε, κυρία Δάβα, μην απαντάξουμε τον λόγο. Ορίστε, κύριε Σάρκουλα. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Παρακαλώ ησυχία, κύριε Σάρκουλα. Ησυχία, παρακαλώ. Για να ρίξουμε την ερώτηση στο σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Γαναπόπουλε, με τα παράπονα που σας έκαναν από την κλασική μηνακόπη. Δύο πραγματάκια πολύ σύντομα. Πέρυσι λοιπόν που τα οικονομικά μας είδαν από το εκπαιδευτικό, βάλαμε κάποιες επιπλέον, βάλαμε κάποιες κατηγορίες που ήταν κατηγορίες εκτός. Φέτος λοιπόν από τον Απρίλιο, Μάη και μετά, λόγω της μείωσης των καμπυρίων, το νομικό πρόσωπο υπολήγησε το 50.000 ευρώ το μήνα και έσαι περίπου σε 60. Και φέτος για πρώτη φορά, δεν ξαναγίνεται, έχει βάλει 23% την ΦΠΑ στα αθλητικά προγράμματα και στα προγράμματα των εργασιακών τέχνων. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τι κάνουμε για να μην κατακτηθεί το ΦΠΑ 23% στα 100 ευρώ που είναι η αθλητική τιμή, η καθολική τιμή του προσώπου. Αποφασίσαμε να μειώσουμε ένα ποσοστό από κάποιες κατηγορίες εκτόσεων. Αυτό το επόμενο παράπονο που σας κατατείνω και τις ουσίες είναι ότι μειώσαμε ένα ποσοστό από κάποιες κατηγορίες εκτόσεων. Αυτό έτσι χοντρικά μήπως μπορέσουμε και καλύψουμε το 23% και το απορροφήσουμε εμείς. Αυτό είναι πέρα. Για τους αθλητικούς συλλόγους, κυρία. Ναι. Ο κύριος Αλεξόπουλος που με ρώτησε για τους αθλητικούς συλλόγους και για τις ώρες. Βεβαίως, ύστερα από πολλές άπειρες ώρες διαπηρέσεων και στο γραφείο μου, με όλους τους προέδρους, με όλους τους συλλόγους, τέλος πάντων καταφέραμε και βγάλαμε ένα πρόγραμμα μοιράσματος των ωρών στα γυμναστήρια. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είναι όλοι ευαίσθητοι, αλλά όλοι λειτουργούν κανονικά. Όλοι λειτουργούν κανονικά και δεν είναι κανένας παραπονιμός. Τώρα για τον κύριο Σαρκεδάκη που λέει, δεν το βλέπω τον κύριο. Είναι φυσιολογικό ο όμιλος ανισφαίρεσης του κ. Σαρκεδάκη, ύστερα από 12 χρόνια αποκλειστικής κρίσης του κυπέλου του Ποδοσφαίρου, φέτος μετά από 12 χρόνια που ζητήσαμε, που πήραμε ως Δήμος 2 μέρες την εβδομάδα,
μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες, αλλά και αυτό σιγά σιγά θα προσαρμοστεί. Να πω μια κουβέντα για το λόγο. Ορίστε κύριε Γιανακόπουλο. Λοιπόν, επειδή και την Ελένη Δάβρα δεν έχω, ούτε θέλω να σηκώσω αυτόν και έχω αναγνωρίσει πάρα πολλά, μετά είναι μια πολύ σκληρή κουβέντα. Να σας πούμε λοιπόν τι ακριβώς. Αν έγινε πριν από κάποια χρόνια μια παραποίηση στην Σιδηροφόρα, εγώ πέρασα από τη Δήμαρχο Πολιτισμού, ο κ. Σύμμαρχος πέρασε από τη Δήμαρχο Καθαριότητας. Αν και, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε όλη την ευθύνη αιρετή όλα τα χρόνια, αλλά έγινε για να λειτουργήσει η Σιδηροφόρα, γιατί πιθανόν να μην λειτουργούσε αλλιώς. Δεν έγινε για ίδιο όφελος και υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιοι αν το κάνανε είτε δήμαρχοι, είτε εργαζόμενοι στην καταλήλωση, είτε προϊστάμενοι, έγινε για να υπάρχει η Σιδηροφόρα και εξυπηρετεί το Δήμο. Αν αυτό θεωρείτε ότι εγώ που πέρασα τη Δήμαρχο Πολιτισμού έχω την ευθύνη, να την πάρουν ευθύνη. Αλλά δεν είναι μετά που πάμε να κρίσουμε κάτι. Και για το σχολικό είναι αυτό που σας είπα. Τώρα μην το επαναφέρω, σας είπα. Ναι, αυτό είχε κανονική την ακίδα που πήραμε. Ωραία. Κατά τσάχνηκαν οι απόψεις, έρθεν και ακίδεν και τελείωσε. Ο κύριος... Α, εγώ είμαι μετά. Μια απάντηση στον κύριο Σταδόπουλο. Πρόεδρε, ο Δήμαρχος. Έχω μια απάντηση, θα δώσω δεν είναι και θα δώσω μετά. Κύριε Σταδόπουλε, αυτό που καταθέσατε ήταν έτοιμα για τη διαδικασία που κατεπήγονται, για κατεπήγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όπως γνωρίζετε είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δίνει μόνο η διοίκηση. Ούτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε με αίτηση γίνεται. Τέθη υπόψη της διοίκησης, η διοίκηση δεν έκρινε ότι πρέπει να μπει έκτακτη κατεπίγουσα για αυτό το θέμα. Εννοείται ότι αυτή η αίτηση την κρατάμε και στο επόμενο συμβούλιο θα μπει στην ενέργεια διάταξη. Σας κάλυψα. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, το αμάξι το οποίο μετέφερε τους μαθητές πέρσι στα Πεφράνια, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον Δήμαρχος, δεν ξέρω για τα προηγούμενα χρόνια, ήταν το ΕΕ συνοχή ΤΑΦ 9845. Ήψιλον, όχι βέβαια. Ήψιλον Χ ΤΑΦ 9845. Αυτό ήταν που πήραμε από την ΔΠΑ. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Που πήρατε από την κοινοφελή επιχείρηση. Λάδων. Τη Λάδων. Δεν είχε καμιά δουλειά. Η Μαργαρίτα με καμία Λάδων. Το πήρατε από την. Να υπήρξε πρόεδρο. Στη Λάδων ήταν. Ήταν στη Λάδων τότε και ήταν κανονικέ κοινοκυριακέ. Λοιπόν, αυτό είναι το αμάξι που μετέφερε του μαθητέ πέρσι. 98-45 και το πήρατε από την κοινοφελή επιχείρηση. Όσον αφορά την Σιδηροφόρα, όταν όλοι το ξέρουν στο Δήμο και επικρατεί μια σιωπή επί 15 χρόνια, δεν το ξέρει ο αντιδήμαρχος. Για να προσπορίζουν όφελος το κάνουμε. Εσείς που είστε αντιδήμαρχος της καθαριότητας το ήξερε. Δεν το ξέρει κανένα. Το ξέρατε εσείς. Και όχι. Το είσαι σαν την καθαριότητα. Ούτε εγώ. Αυτά είναι δύο μερτά λοιπόν. Η σιωπή. Γιατί βγάζαν όφελος. Κάποτε κάναν όφελος. Όχι βέβαια. Λοιπόν, δύο μερτά είναι κακό πράγμα κύριε δήμαρχε. Αυτό. Εξυπηρέτηση του Δήμου κάνανε. Δεν κάνανε το σπίτι του εξυπηρέτηση. Αυτό λοιπόν. Αυτά τα κόλπα δεν τα κάνουν οι εργαζόμενοι, τα κάνουν οι αιρετοί με την ευλογία των αιρετών κοινων. Το ξέρουν δηλαδή, γιατί δεν το ξέρουν. Προφανώς το ξέρατε τότε που το κάνατε κύριε Σιμώνα. Εσύ το ήξερες. Όχι βέβαια. Γιατί δεν το έλεγε. Αυτό λοιπόν έγινε το 97. Το ξέρω εγώ. Αυτό έγινε το 97. Όπου πήγαν ένα απορριμματοφόρο που δεν δούλευε σε μια εταιρεία να τους το κάνει υδροφόρα. Και τους είπε η εταιρεία να σας δώσω μια υδροφόρα που έχω έτοιμη, να μου δώσετε το περιβαλλοντοφόρο. Και κάναν ανταλλαγή. Αυτό το ξέρω όλο το καράζι. Ούτε ο Δήμαρχος το ξέρει, προφανώς ούτε εσείς, ίσως. Το ξέρω εγώ το ξέρω. Και ούτε εγώ αντιδήμαρχος το ξέρα και το αμάξι κυκλοφορούσε. Με χτυπημένο αριθμό. Αφού είχε σβήσει ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός ο κανονικός του, με τον αριθμό του απορριμματοφόρου που ανταλλάξαμε και στην άδεια που είχε που ασφαλιζότανε φαινόταν απορριμματοφόρο. Εάν αυτό δεν είναι ομερτά, σιωπή, εάν αυτό δεν είναι σιωπή και το κυκλοφορούσαν 15 χρόνια για να εξυπηρετείται να ποτίζει ο Δήμος και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής τα τελευταία μόνο 11 χρόνια δεν μπόρεσε να αγοράσει μία υδροφόρα που κάνει 100-120 χιλιάδες, τότε τι να πω,
τι να πω. Δεν είναι ο νόμος ο οποίος εγώ το σταματάω τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Α, δεν σε νοιάζει βέβαια. Ορίστε κύριε Δάβαρη. Σας παρακαλώ. Κύριε Δάβαρη, μισό λεπτό γιατί έχω την κύριε. Κύριε Δάβαρη, τα φυτά κύριε Χρυντική, να μην λέτε κουβέντες τις οποίες γνωρίζετε. Και τα φώτα. Το ξέρω, είναι συνομαρχία. Και τα φυτά της Νομαρχίας. Είναι αρμοδιότητα της Νομαρχίας. Δεν τα άφησε ο Δήμος να ξέρω. Ξέρω. Επομένως να μην λέτε κουβέντες. Δεν είναι το. Εμείς το παρακόμαστε όμως αυτό. Παρακαλώ ησυχία. Απλά το λέω δημοσίου για να το γνωρίζετε στις κάρτες και την υπεράσπιση στην τηλεόραση. Εγώ συνεχίζω να απειλούμε για το σχολικό που έχει σταματήσει. Να ξέρετε ότι ό,τι και να μου συμβεί και εδώ με έχουν πάρει στο Δήμο και στο σπίτι και στο κινητό και συνεχίζω με το κλουβί. Ό,τι και να συμβεί, να το γνωρίζετε ότι είναι από αυτή την πλευρά. Ποιο σας απειλεί? Εγώ δεν το γνωρίζω. Οι γονείς των παιδιών σας απειλούν για το σχολικό. Έχω πάρει γονείς. Όχι άλλο, παρακαλώ. Λοιπόν, έλυσε το θέμα. Παρακαλώ, ησυχία. Σας παρακαλώ ησυχία. Μήπως δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Δάβαρη. Δεν έχουμε. Μου φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν να συνεχίσουμε. Ένα μικρό της κοινωνικής υπηρεσίας τι έχουμε να το λύσουμε προσωρινά το θέμα. Δεν υπάρχει ένα μικρό. 7 άτομα χωράει μόνο μες. 7 άτομα, ναι, πώς θα γράψει. Τελείωσε η διαδικασία ερωτήσεων, δηλώσεων, απαντήσεων. Παρακαλώ, παρακαλώ, να συνεχίσω να κάνω διάλειμμα. Έχουμε δύο, επί της διαδικασίας θέματα. Το πρώτο, όχι της προϋπηρεσίας, επί της διαδικασίας. Το πρώτο το έθεσε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και συμφώνησε και ο κύριος Σταθόπουλος και αν συμφωνεί ο κύριος Κουβόπουλος. Νομίζω έτσι είπατε. Να προταχθεί το δεύτερο της ημερήσιας διάταξης. Ως εκτός ημερήσιας. Να πω μια κουβέντα. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Διαφωνεί ο εισηγητής, δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σταθόπουλος. Να τεθεί εκτός ημερήσιας θέμα για την εφορία. Όχι. Θα μπει στην ημερήσια διάταξη. Της επόμενης. Οπότε πάμε στα εκτός ημερήσιας. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Σωστό, να μην συνεχίσω συμβούλια. Ορίστε. Επόμενο συμβούλια μοναδικό. Όχι τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα ένα ερωτικό. Παρακαλώ κύριε Αλεξόπουλε, καθίστε κάτω. Παρακαλώ, δεν ακούω τον κύριο Γιαννακόπουλο. Καθίστε κάτω. Παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα τα πάρετε τα γράμματα. Καθίστε κάτω, καλώς. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Εάν θέλετε να συνεχίσετε εδώ σαν την αίθουσα, καθίστε κάτω, παρακαλώ. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για αυτό που είπαμε, και το λέω και εγώ με τον κύριο Κόπουλα και στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε πει, είναι αλήθεια, θα κάνουμε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό. Εντάξει, και πρώτο θέμα. Αν ξεκινήσουμε την κουβέντα για αυτό το θέμα, σίγουρα θα πάει μία δύο ώρα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μία πιθανότητα να αναβληθεί το θέμα του οργανογράμματος και αυτό θα είναι να περάσει γρήγορα, είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το κάνω της ανέκρισης και στον Προεδρείο και στον κύριο Κουβόπουλο, να μην μείνουν έτσι μία ώρα οι εργαζόμενοι εδώ. Αν θέλετε, μπορεί να το δούμε και να προταχθεί αυτό το θέμα. Ο κύριος Κουβόπουλος δεν υπάρχει κάτι να κάνει. Ο κύριος Κουβόπουλος δεν συμφωνεί. Είχαμε πει την άλλη φορά, είχα δεσμευτεί και εγώ προσωπικά, ότι θα πει μοναδικό ή πρώτο θέμα. Λοιπόν, έλυσε το θέμα αυτό. Κύριε, πρώτο εκτός ημερήσιας. Άλλο είχατε δεσμευτεί. Όχι κύριε. Ότι θα βάλετε αυτό το θέμα και να βάλουμε και κανένα διαδικαστικό. Παρακαλώ. Έτσι το είχατε πει. Είναι διαδικαστικό θέμα ο οργανισμός του Δήμου. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέμα πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης. Κατανομή των δαπανών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση των αναγκών του έτους 12. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Ορίστε κύριε Κωνσταντακόπουλο. Να πω για το κατεπίμαν, άλλαξε ο νόμος και πρέπει να μοιραστούν τα χρήματα εντός ενός μηνός
διαφορετικά γυρίζουν πίσω και θα κάνουν μετά από 6 μήνες θα ξαναπάρουν. Γι' αυτό το κατεπίμα. Γιατί δεν το βάλαμε στο πρωί στην ημερήσια διάταξη, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί υπήρχε πρόβλημα στην Επιτροπή. Όχι, αυτά τα γράμματα είναι για τον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Αλεξόπουλε, περάστε έξω. Κύριε Αλεξόπουλε, θα αναγκαστώ να σας αποβάλω. Θα αναγκαστώ να σας αποβάλω. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Θα αναγκαστώ να σας αποβάλω. Θα αναγκαστώ να σας αποβάλω. Θα τα πάρει η γραμματεία, θα τα κατοχωρήσει. Θα τα πάρει. Θα έδωσα στην γραμματεία. Παρακαλώ ησυχία κάτω. Καθίστε κάτω. Λοιπόν, θα τα πάρει και οι γραμματείες και θα τα περάσει τα πρακτικά. Σήμερα στα πρακτικά το ίδιο. Κύριε Ανεξόπουλε, τι θα γίνει. Θέλετε να δείτε να διευθύνετε. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ σταματήστε. Έχω δώσει το λόγο. Παρακαλώ σταματήστε. Ορίστε κύριε Κωνσταντακόπουλε και συγγνώμη. Συγγνώμη για την διακοπή. Φέρτε τα στην κυρία Φωτεινού. Φέρτε τα στην κυρία Φωτεινού. Στην κυρία Φωτεινού τα είχα πει. Γιατί τα πήρατε. Στην κυρία Φωτεινού τα είχα πει. Για να τα περάσει. Παρακαλώ. 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 Κύριε Αλεξόπουλε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αλεξόπουλος, επειδή τα θέματα απόψε του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πολύ σοβαρά, μπορεί να είναι και στημένος από κάποιους να διαλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Απορώ πως θα ανέβεστε και μετά διέξουμε τις κλωτσές. Μετά από όλη αυτή τη συμπεριφορά που είναι. Απαράδεκτο. Αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ. Θα σταματήσει κύριε Αλεξόπουλε, θα αποβληθείτε. Κύριε Αλεξόπουλε, είναι η τελευταία μου έκκληση. Θα αποβληθείτε. Λοιπόν, αποβάλλεται ο κύριος Αλεξόπουλος. Ορίστε κύριε Αλεξόπουλε. Ορίστε κύριε Κωνσταντακόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος. Η συζήτηση θα γίνει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πόσο καλά μιλάς τώρα. Κάνετε χαμαλέ με τον Αλεξόπουλο, δεν τρέπεστε. Κάνετε χαμαλέ με τον Αλεξόπουλο, όλοι. Παρακαλώ. Δεν τρεπόμαστε. Από κατεπίδων, παρακαλώ. Αυτά είναι γράμματα, δεν μπορεί να καταδεθούν στο Προεδρείο. Παρακαλώ περάστε έξω. 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 Είστε ο σύμπαρον. Παρακαλώ. Για το κατεπήγον, κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα. Για το κατεπήγον, παρακαλώ. Ομόφωνα. Όχι ομόφωνα. Ποιος είπε ομόφωνα. Ορίστε. Καταρχήν θεωρώ ότι αν... Κύριε Αλεξόπουλε, σας παρακαλώ. Τι έκανε παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Φύγετε από το πρόεδρο παρακαλώ. Πριν. Φύγετε από το πρόεδρο. Παρακαλώ περάστε έξω. Έχουν κατατεθεί στο πρόεδρο. Φύγετε από το πρόεδρο. Αν γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τι γράφουν μέσα κύριε πρόεδρε. Έχετε αποβληθεί. Έχετε αποβληθεί. Ορίστε. Ορίστε κύριε Αγγελακόπουλε. Λοιπόν, για το κατεπίγον κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά που είχε έρθει η κυρία Καράπελα εδώ, είπαν ότι έχουν έρθει 12.000, το είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αντί να το βάλουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονικά στην ημερήσια διάταξη και να το γνωρίζουμε, ο Δήμαρχος έβρισε την κυρία Καράπελα ότι εξυπηρετεί σκοπούς αντιπολίτευσης και την έλυσε από εδώ. Και τώρα, όσον αφορά το θέμα του Αλεξόπουλου, αν να βγει κάποιο έξω, πρέπει να βγάλετε έξω τον Δήμαρχο, ο οποίο του είπε εκβιαστήκε, έχουν αισθήσει και πέταξε έξω με τι κλωτσιέ. Δήμαρχο δεν λέει έτσι κανονικά, εγώ προτείνω να πετάξει έξω τον Δήμαρχο. Και όχι τον Αλεξόπουλο, γιατί πραγματικά ευθύνεται για την κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θέλω να του πετάξει έξω κάτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Αυτό που μιλάει, έτσι δεν μιλάει ο Δημαρχός, είναι κανονικά πρέπει να του πείτε να το πετάξει έξω. Να το πετάξει έξω. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Μα έτσι που μιλάει, είναι Δήμαρχε. Είναι Δήμαρχε. Κάνω έκκληση. Κυρία Βάβαρη, κυρία Βάβαρη,
Να πάει λίγο έτσι να ηρεμήσει να έρθει. Κάνω έκκληση στο σώμα. Να πάει να ηρεμήσει λίγο ο Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, και να έρθει. Η συζήτηση, θα γίνει κανονικά. Λοιπόν, έχω υπομονή μέχρι να σκάσω. Μέχρι να με πάρετε με τα τέσσερα. Η συζήτηση αυτή θα γίνει. Ορίστε, ψηφοφορία. Ψηφοφορία για το κατεπήγον. Η κυρία Δάβαρη. Για το κατεφύγον του πρώτου εκτός ημερήσια. Η κυρία Βράμι ναι, ο κύριος Παναγόπουλος ναι. Ο κύριος Κοβέος ναι, το διάβασα το θέμα. Η κυρία Παπαδοπούλου ναι. Η κυρία Καπιστεφάνου ναι, ο κύριος Λέκας. Ναι, ο κύριος Σαρίας ναι, ο κύριος Τσιαμάς ναι, ο κύριος Κωστόπουλος. Ναι, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος ναι, ο κύριος Άμπουλας ναι, ο κύριος Πάρμου ναι, ο κύριος Μουστόγιανης ναι, ο κύριος Κωνδικίνης ναι, ο κύριος Γιανακόπουλος ναι. Και τι ψηφίζουμε κύριε Γιανακόπουλος? Επειδή είπαμε ότι μπορούσε να βάλει στην ημερήσια διάταξη κανονικά, γιατί το ξέρατε, λέμε, πριν την ημερήσια διάταξη. Άρα ομόφωνα το κατεπήγον, κυρία Κελεσίδου. Επί της ουσίας, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Έχουν έρθει από τα κάπου 70.000 και τα μοιράζουμε στα δύο, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια σχολική επικοινωνία. Ομόφωνα, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Ομόφωνα. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες. Πάρει περισσότερα χαρακτήρα. Ως ημερήσια διάταξη. Εγώ συμφωνήστε. Κοπή δέντρων λόγω εκτέλεση εργασιών στην οδό Νικηταρά στο πλαίσιο του έργου βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πλασίνου περιοχή Τσακού. Αντιδήμαρχο ο κύριο Τσαμπά για το κατεπήγον. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Και να συζητώ, θα συνεχίσει η κυρία Φινανσική. Η συζήτηση θα γίνει. Χωρίς να γίνει κατά. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εργασίες για την βιοκλιματική Τσακού ξεκινήσαν εδώ και αρκετές μέρες και κάποιες 3-4 μέρες πήγανε στην οδό Νικηταρά, κάνοντας μια αυτοψία ξέπλα τους μηχανικούς και συζητώντας και με κάποιους κατοίκους εκεί, προέκυψε η ανάγκη για να συνεχίσουν οι εργασίες να κοπούν κάποια δέντρα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες και να μην σταματήσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πιθανόν να γίνει την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό τον λόγο λοιπόν το φέρουμε κατεπήγον. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, δεν θέλω να έχω καμία αντίθεση για αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα παρακαλούσα να το βάλουμε σήμερα στη διάταξη. Δεν μπορείτε να το σηκώσετε μόνοι σας. Κάποια πρέπει, ακούστε ένα λεπτά, γιατί έχουμε γίνει πέρα, έχουν εξαιρετικά, θα διαμαρτυρηθούν πάντα. Αυτό που έγινε στην Βενιζέλου, που κάποια δέντρα πρέπει να κοπούν και κάναμε μια διαπαραταξία εκεί. Πήραμε το βάρος της κοπής του δέντρου και εμείς και δεν είπαμε τίποτα. Μπήκε και ο σύλλογος μέσα. Θα σας έλεγα, σας λέω πάλι, θα παρακαλούσα να το βάλετε στην ημερήσια διάταξη, να πάμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή μαζί με το σύλλογο, γιατί είναι 9, 10, 4, πόσα είναι, να τα κόψουμε, γιατί εμένα τα δηλεύω αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, ακούστε. Επειδή μας πήραν δηλεύω και θα βγουν έξω και θα γίνει πραγματικό κίνημα και θα χάσει και αυτά που να κάνετε, σας παρακαλούμε να το βάλετε στην ημερήσια διάταξη, να πάρουμε και σε ευθύνη μας, γιατί υπάρχουν απόψεις. Και να δούμε εδώ να ψηφίσουμε την επόμενη Τετάρτη. Αν θέλετε, εγώ το λέω πρώτα για τη διοίκηση. Και βέβαια δεν συμφωνούμε να πει σήμερα. Απλώς υπενθυμίζω ότι θέλει 17 ψήφους για να περάσει το κατεπήγον. Ορίστε, κύριε Τσιούτη. Όλα μην πάμε να μετράμε ψήφους. 17 τώρα και στους 16, 19. Έτσι, καταρχάς δεν τύχει ούτε το κατεπήγον, με τίποτα. Είναι ένα έργο το οποίο προγραμματισμένο, ξέρουμε τι θα γίνει και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν διαμορφώσουμε ένα πεζοδρόμιο, θα βρούμε και εμπόδια τα οποία μπορούν και να κοπούν, μπορούν και να μην κοπούν. Άρα δεν τύχει ούτε το κατεπήγον. Πείτε, θα τηρούμε λοιπόν τον νόμο, γιατί ανοίγουμε άλλες πλευρές μετά. Έτσι και αμφιβολίες. Δεύτερο, ρώτησε κάποιους κατοίκους. Και εγώ ρώτησα κάποιους κατοίκους. Και ρωτάμε τους κατοίκους, τους ρωτάμε. Κάποιοι δεν λέει τίποτα το κάποιοι κάτι. Και τελευταίο, να μου πει αν ένας δημοτικός σύμβουλος πήγε να δει τα δέντρα. Τα είδε σε πράγος. Εγώ που τα βλέπω πάντα δεν παρλαβα πάντα εδώ. Γιατί πήρα το μεσημέρι το πάγκελο, είδα μετά τη σιγή στο site, στο mail μου, δεν παρλαβα εδώ. Ποιο δικαίωμα δηλαδή που με βάζετε να ψηφίσω υπέρ κατά ή να μην ξέρω τι θα ψηφίσω. Στο όνομα του κατεπήγοντος. Λοιπόν, μπορούν να κάνουν δουλειές, το βλέπω το έργο όπως είναι, μπορούν να κάνουν δουλειές, να τις κάνουν παράλληλα
κάποιο την νομιμότητα και τη διαδικασία που του πρέπει. Εγώ καλώ τον αντιδήμαρχο τον αποσύρει. Όχι να βάζει ψηφοφορίε τώρα. Ορίστε κύριε αντιδήμαρχε. Κύριε πρόεδρε, εάν εξηγήσω. Μικρόφωνο. Εάν εξηγήσω στου κυρίου συναδέλφου πώ είναι το μέλη, εκτιμώ ότι θα το ψηφίσουν. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε για το κατεπίγον, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Εάν λοιπόν κάποιος εξηγήσει ακριβώς το τι θα γίνει, πιστεύω θα ληστούν όλοι. Λοιπόν, εάν δεν το αποσύρουν, πώς θα το συμφωνώ. Όχι, δεν το αποσύρουν, θα το συμφωνώ. Για το κατεπίγον. Θα σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, κύριε Τριμαρχέ και Προεδρείο, αν επιμείνετε στο κατεπίγον, θα προσβάλλω εγώ για τη διαδικασία και το κατεπήγω, θα το προσβάλλω. Εκεί που πρέπει, στη διοίκηση κατευθείαν που θα πάω, θα το προσβάλλω και θα πω να μου έρθει ένας να μου πει γιατί δεν κατεπήγω. Θα πάω λοιπόν το έργο, το πότε ξεκίνησε, το πότε ψηφίστηκε, σχεδιάστηκε, για να μου πει κάποιος ότι δεν κατεπήγω αυτό μετά. Εντάξει, λοιπόν, το προσβάλλω και θα το τραβήξω μετά. Γιατί ανοίγουμε ιστορίες. Ορίστε κύριε Σταθόπουλο. Θέλω να συμβάλλω ήρεμα στο να αποσυρθεί. Ησυχία παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται σήμερα το μεσημέρι στα μέλη των αγωγούν τρεις αγακίες, μία καρδιά, δύο λεύκες, μία ελιά και τρεις ελιές. Τέσσερις. Δεν γίνεται αυτό να παρακαλώ ησυχία. Δεν γίνεται αυτό να το ελέγξει κάποιος. Η γνώμη μου είναι ότι η αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη να μην το ψηφίσει αυτό. Και είναι υποχρεωμένη να μην το ψηφίσει, όχι γιατί αμφισβητεί ότι μπορεί να έχετε και δίκιο, αλλά διότι ο τρόπος που έγινε, το κατεπήγον του θέματος και το σήμερα το μεσημέρι, είναι απαγορευτικό για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε σοβαρά. Απολύτως απαγορευτικό. Λοιπόν, οφείλετε να το αποσύρετε. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε αν δεν το αποσύρετε. Κύριε Πρόεδρε, μετά την επιμονή εκτός αντιπολίτευσης, εγώ το μάλλον αύριο το πρωί το αποσύρουμε, αλλά παρακαλώ την αντιπολίτευση, γιατί μόνο μια φορά είχα έρθει όλοι την Βενιζέλου. Αύριο! Αύριο το πρωί παρακαλώ λοιπόν να ορίσουν την υπεύθυνη, θα πάμε επιτόπου να τα δούμε. Λοιπόν, κυρία Κελεστίου, το θέμα αποσύρεται και το σημειώνεται για να μπει στην ημερήσια διάθεση της επόμενης συνεδρίας. Ώρα. Και μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, εγώ πριν το θέμα, για πρώτη φορά το πρωί στην Κυταρά. 9 στην Κυταρά. Κύριε Πρόεδρε, έχω διαδικαστικό θέμα για το θέμα πριν τη συνέντευξη διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, μπορείς να λέει. Ορίστε κύριε Παναγόπουλε. Παρακαλώ πολύ, Λοιπόν, πρώτο θέμα, ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και κατ' επέκταση του λαού της Αγίας Παρασκευής. Πριν να μπει στο πρώτο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Λοιπόν, να το διαβάσω, κύριε. Πριν στο θέμα. Η εργασία πριν στο θέμα, λοιπόν, θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό που προσπαθείτε να εισάγετε και θα μου συλληφθείτε, ότι είναι ένα ολίσθημα για το Δημοτικό Συμβούλιο και για τη διοίκηση του Δήμου. Τα όποια ζητήματα προκύπτουν με τις υπηρεσίες και πράγματι θα προκύπτουν και πάντα θα προκύπτουν, δεν μπορείτε να τα φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ένας φορέας που διοικεί έναν οργανισμό, να φανταστείτε ότι έρχεται εδώ να δικάσει την υπηρεσία την ίδια. Καταλάβετε λίγο και να καταλάβετε συνάδελφοι. Δεν έχουμε κανένα θέμα αν έχουμε εμείς ή οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Αλλά προσέξτε, έρχεστε εδώ με ένα θέμα με ονοματεπώνυμο να καταδικάσετε μια διοίκηση, μια υπηρεσία πρώτη. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί σας λέω εμένα μου έχουν έρθει επανειλημμένα θέματα για την οικονομική υπηρεσία και σας το βάζω από τώρα την επόμενο συμβούλιο θα έχετε τη δική μου αίτηση για τα ζητήματα της οικονομικής υπηρεσίας που έχουν υπεργραφεί 4 προϊστάμενοι και έχουν φύγει και 4. Θα το έχετε ως θέμα και θέλω να το έχουμε το επόμενο θέμα. Δεύτερο, δεν μπορούμε οι νομικοί να κρίνουν ενέργειες νομικών, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε απλήρετοι να κρίνουμε ενέργειες νομικών και με ποιο τρόπο λειτουργήσαν και χρησιμοποίησαν τα δικαστήρια.
αν θέλετε να κουβεντιάσουμε ένα θέμα τις ευθύνες, τους ιδέες, τις δικές μου ή τους ορπά, τις δικής της τελευταίας, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να τις κουβεντιάσουμε και να δούμε εδώ είμαστε, αν κάναμε και κάτι λάθος ή αν έπρεπε να κάνουμε κάτι σωστά. Αυτό που ξεκινάτε σήμερα να το κάνετε, θα θέλω ένα μεγάλο λάθος. Απαξιώνει ακόμα τη διοίκηση και του εργαζόμενου, γιατί είναι σε μια αναταραχή εργαζόμενη τις τελευταίες 15-20 μέρες και το ξέρετε, με τα ζητήματα των σωματείων, με τα ζητήματα των προϊστάμενων, των διευθυντών και όλα αυτά είναι σε μια αναταραχή. Αν θέλετε να συνεχίσετε με αυτό το συμβούλιο, το οποίο θα πάει μέχρι τις 3 ώρα και θα έχουμε στο ειδόλιο εμείς να κρίνουμε κάποιους εργαζόμενους, κάντε το. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι σωστή κίνηση και παρακαλώ την τελευταία στιγμή εσάς και τον Δήμαρχο να το σκεφτείτε από αυτό που ξεκινάτε να κάνετε, να κάνετε 5 λεπτά διάλειμμα να σας προτείνω και να δείτε να μας το πείτε. Εγώ σας είπα ότι το επόμενο θέμα, γιατί δεν το έχω πάλι εγώ γιατί δεν το έκανα σωστό, αλλά τώρα θα το φρύνω αν συζητηθεί, το επόμενο θέμα δεν μπορείτε να μου αρνηθείτε, την κατάσταση στην οικονομική υπηρεσία, τους διευθυντές που θα είναι εδώ και τις ευθύνες του Δημάρχου για την κατάσταση στην οικονομική υπηρεσία. Αυτό είναι το θέμα και δεν μπορείτε να μην μου το βάλετε. Σας το λέω από τώρα γιατί είναι έγγραφα. Η αίτηση μου γίνεται έγγραφα τώρα κατευθείαν στα πρακτικά. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός και δεν το έβαζα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο γιατί δεν μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αν εσείς ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία από τώρα, πρώτο θέμα, θα το ζητώ το επόμενο Συμβούλιο, οικονομική κατάσταση, ευθύνες του Δημάρχου και ευθύνες του Παρκετή. Το ζητάω να μπει πρώτο. Γιατί του Κουβόπουλου πήγε πρώτο. Εμένα δεν θα μπει και θα παραμπεί. Και εκτός από σας λέω τώρα, ας μην το βάλει. Ας μην το βάλει ο Δήμαρχος. Ας μην το βάλει ο Δήμαρχος. Ας μην το βάλει. Ας μην το βάλει. Δεν κατάλαβες ότι είσαι απέναντι. Λοιπόν, από τώρα είναι η ένδειξη. Και είσαι εκτός πόλης. Η διαμάχη του Ζορμπά με τον Παναγούλη για όποιους λόγους ή τη συνέβρεση του Κουβόπουλου με τον Ζορμπά για να διαλύσει το Δήμο, μην το κάνετε αν θέλετε τελευταία στιγμή. Θέλετε το προχωρήστε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, να απαντήσω στο έντονο. Διαδικαστικό ζήτημα κι εγώ. Σας έχω καταθέσει την Παρασκευή μια έγραφα. Σας έχω βάλει ένα ζήτημα. Και σας έχω ζητήσει να πάρει απόφαση το Προεδρείο για το θέμα. Έχετε συγκαλέσει το Προεδρείο. Δεν παίρνει αποφάσεις το Προεδρείο. Δεν παίρνει αποφάσεις το Προεδρείο. Λοιπόν, πρώτον, μισό λεπτό. Για να τελειώνουμε με το θέμα της διαδικασίας. Το Προεδρείο δεν συγκαλείται και δεν παίρνει αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο Πρόεδρος. Ένα αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεύτερον, έτσι όπως είναι διατυπωμένο το θέμα μετά από έγγραφο του κυρίου Κουβόπουλου και την αλλαγή του θέματος, θεωρώ ότι δεν δικάζει κανέναν και δεν παράγει νομικό αποτέλεσμα και δεν υπάρχει απόφαση. Ζητάει ένας αρχηγός παράταξης να ενημερώσει για κάποιο θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραγγείλει το θέμα. Για ένα θέμα, οποιοδήποτε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν και γι' αυτό το έκανα, ότι σωστά μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα του πρώτου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η αίτηση είναι από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο η αρχική αίτηση. Και ότι πέρασε καιρός, μετά έκανε την αίτηση ο κύριος Κουβόπουλος για να γίνει σε άλλο χώρο. Το συζητήσαμε, δεσμευτήκαμε και το είπαμε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα λοιπόν διαδικασίας, αλλά αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη, δική μου απόφαση είναι, το θέμα θα συζητηθεί. Έχετε κάνει τις διαδικασίες και ορίστε. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι και παλιότερα είχαμε συζητήσει και σαν αντιπολίτευση ότι οποιοδήποτε θέμα έλεγε κάποιος σύμβουλος να τεθεί και τότε ήθελε κάποιους αριθμούς, χάρη έναν αριθμό από πάση περιπτώσει, τους 9 ας πούμε, έτσι, είχα δηλώσει τότε εγώ στο Δημοτικό Σύμβουλο το εξής, ότι εμείς θα προσυπογράφουμε οτιδήποτε θέλει κάποιος να εισέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα αν συμφωνούμε με το περιεχόμενο ή όχι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υπερψηφίζουμε ή συμφωνούμε με την άποψη, αλλά το θεωρούμε δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να θέτει θέμα στο Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτό έτσι κι αλλιώς. Απλώς το θυμίζω σε όσους βάζουν ζητήματα τώρα. Από εκεί και πέρα, τα θέματα είναι πολιτικά. Ο καθένας θα κρίνεται από την άποψή του, από τις τάσεις και τον προβληματισμό που έχει στα ζητήματα αυτά. Δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε κανέναν, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε μη μιλήσεις ή μίλα οπωσδήποτε. Έτσι, το θέμα έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άσχετα, συμφωνώ, δεν παίζουμε. Εμείς δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια τέτοια έτσι κι αλλιώς, αν υπονοούνται τέτοια. Το θέμα έχει έρθει και πρέπει να συζητηθεί κάτι γνώμη. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να μην κάνετε χαρακτηρισμούς, να μην υπάρξουν χαρακτηρισμοί, να υπάρξει μια ενημέρωση, να υπάρξει μια συζήτηση και παρακαλώ και από το ακροατήριο να μην υπάρχουν παρεμβολές. Κύριε Πρόεδρε,
Πριν από την έδραξη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακάλεσε να μου δώσετε την επιστολή του κ. Παναγιώτη. Παρακαλώ πολύ με τη διάβαση. Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα, στο μόνο σε ό,τι αφορά. Στη σελίδα 1, 2, 5 και 6 υπάρχει η φράση που τη λέει ο κ. Παναγιώτης προς εσάς, επιστολή γνωστού μέλου σας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ να ζητήσετε από τον κ. Παναγιώτη ότι δεν είναι ο Παναγιώτης αυτός. Γιατί δεν λέει όντως. Παρακαλώ πολύ να ακουστείς αυτή την αίθουσα και να καταγραφεί ότι αυτό το γνωστό μέλος του Διοικητικού Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ο Παναγόπουλος. Λοιπόν, είπα από την προηγούμενη φορά ότι εγώ την επιστολή του κ. Παναγούλη δεν τη διαβάζω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι 7-8 σελίδες. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι έχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς και δεν θέλω να τους πω εγώ. Βεβαίως, εάν είναι εδώ ο κ. Παναγούλης και ζητήσει το λόγο, εννοείται ότι θα το πάρει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ζητήσω να κάνω. Θα πάρει το λόγο, κ. Παναγούλη. Τώρα να δώσω το λόγο. Κύριε Παναγούλη, εννοείται τον κ. Παναγόπουλο. Πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Εννοείται τον κ. Παναγόπουλο, κύριε Παναγούλη. Σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Αν διαβάσει ολόκληρο κάτι το οποίο θα διαβάσει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πάντα διάβασα. Ναι, ναι. Δεν με ανακαλέσατε, κύριε. Παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. Να πάρετε το λόγο, κύριε Παναγόπουλο. Γιατί πόλη. Αυτά είναι υπογεγραμμένα από την γραμματεία. Αν κύριε Πρόεδρε, θα πάει στον εισαγγελέα το πρωί. Μάλιστα, ωραία, λοιπόν. Θα πάνε στον εισαγγελέα, καλό. Θα πάνε και τα πρακτικά. Παρακαλώ. Αντί να καλύπτεται σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Σύμβουλο. Κύριε Αλεξόπουλε, η συζήτηση θα γίνει. Δεν είστε άδικο, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση θα γίνει. Είστε άδικο. Η συζήτηση θα γίνει. Θέλετε να καθίσω πρώτα, πρέπει να γίνει. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Ή φύγετε, έτσι κι αλλιώς είναι. Θέλετε να καθίσω. Το λόγο έχει ο κύριος Κουβόπουλος. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ποιο θέμα. Δεν την διαβάζω. Γιατί όμως δεν την διαβάζω. Γιατί είπατε ότι υπάρχουν 3.000. Έτσι τους χαρακτηρίζω. Λοιπόν, δεν είναι τέτοιο. Δεν είστε πρόεδρος του Ιωρίου. Όχι βέβαια. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να χαρακτηρίσετε. Είστε παρόν. Δικές μου εκφράσεις, οι οποίες είναι και υπογεγραμμένες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτές οι οποίες έχω γραφεί εκεί. Θα πάρετε το λόγο, κύριε Παναγούλη. Τα ποινικά δικαστήρια έχουν υποθεί πάντα. Ωραία. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση αξιολόγηση. Εντάξει. Έχετε το λόγο, κύριε Παναγούλη. Κύριε Πρόεδρε, Έτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής με την παράκληση να αποφασίσει για το θέμα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοινοποίηση κύριο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. Και έχει συγκεκριμένα έγγραφα. Με το από 27 του 12 έγγραφο του Δημοτικού Σύμβουλος κύριο Κουβόπουλος ζητά να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχήν σε ανοιχτή συνεδρία σε άλλο χώρο και μετά από την παρέτησή του από το αίτημα αυτό σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγγύθι χώρο το εξής θέμα. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και κατ' επέκταση του λαού της Αγίας Παρασκευής επί των καταστρεπτικών νομικών ενεργειών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων αλλά και της ακινήτου περιουσίας του Δήμου, του αυτοτελούς τμήματος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας και ιδιαίτερα του τέος προϊσταμένου αυτής Δημητρίου Παναγούλη αλλά και των υπολείπων μελών της στην υπόθεση των κυριοδοτημάτων στο στοβάρι και λήψη σχετικής απόφασης. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να εισάγεται τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το μετατρέψετε δηλαδή ατύπως σε πειθαρχικό όργανο,
να το μετατρέψετε παράνομα σε αίθουσα δικαστηρίου και να οδηγήσετε τους δημοτικούς συμβούλους σε παράνομες ενέργειες. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά και αν δεν γνωρίζετε, οφείλετε να ρωτήσετε να μάθετε ότι οι καταστατικές νομικές ενέργειες των δικηγόρων, σε εισαγωγικά οι καταστατικές νομικές ενέργειες, εφόσον κάποιος νομίζει ότι υπάρχουν, κρίνονται στα πειθαρχικά όργανα των δικηγόρων. Και γνωρίζετε, γιατί έχει αναφερθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος ασχολήθηκε με τις καταγγελίες του κ. Κουβόπουλου, έχει αποφαθεί και έχει εκδώσει απαρακτική απόφαση. Τέλος, οι καταστρεπτικές σε εισαγωγικά ενέργειες των δημοσίων ή δημοτικών υπαλλήλων, αν τέτοιους θεωρείτε τους νομικούς συμβούλους του Δήμου μας, πράγμα τελείως ανακριβές, κρίνονται αφού πρώτα διενεργηθεί η σχετική ΕΔΕ στα πειθαρχικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων. Κύριε Πρόεδρε, σας έχουμε κατ' επανάληψη ενημερώσει στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αυτά τα ανακριβή συγκοφαντικά ή απλά δεσμευτικά τα οποία ισχυρίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος τα έχει υποστηρίξει με σωρία μηνυτήριων αναφορών προς τα αρμόδια όργανα, τα οποία όχι μόνο έθεσαν τις καταγγελίες του στο αρχείο, αλλά άσκησαν και εναντίον του δίωξη για συγκοφαντική δεσμεύση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Β σχετικό, το οποίο σας το έχω δώσει. Η οποία είχε οριστεί να εκδικαστεί στις 27 Αυγούστου του 2012, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εκλογών και θα εκδικαστεί στις 30 Νοεμβρίου. Κύριε Πρόεδρε, το νέο στοιχείο που υπάρχει από την προηγούμενη σχετική συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου για το θέμα Σιστοβάρη είναι καταδίκη του κ. Κουβόπουλου για δυσφήμιση. Τώρα αυτός προσπαθεί με δική σας συνέργεια να υποκατασταθεί η δικαιοσύνη από το Δημοτικό Συμβούλιο και να καταδικάσει τη νομική υπηρεσία και τον κ. Παναγούλη, επειδή η δικαιοσύνη καταδίκασε τον κ. Κουβόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, πιστεύω ότι δίνοντας με ευθύνη σας βήμα να ακουστούν δημόσια οι καταγγελίες για δίθεν καταστατικές ενέργειες της νομικής υπηρεσίας και του κ. Παναγούλη, για τις οποίες καταγγελίες ο κ. Κουβόπουλος διώκεται για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά εισερροή και κατά εξακολούθηση, διαπράττετε και εσείς αδίκημα ή το λιγότερο είστε συνεργός. Ο ετών Κώστας Κρητικίδης. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω απαντήσει του θέματος. Καλησπέρα. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, αφήνετε τον κύριο Κρητικίδη και διαβάζει και μας διαβάζει μια ανακοίνωση σε μια αίτηση. Είστε εκτός θέματος, γιατί αυτά που διαβάσατε δεν αναφέρονται καθόλου στη μερίσια. Για διαβάζετε το θέμα. Εγώ το διαβάζω. Τι λέει, λοιπόν, τι λέει. Βλέπετε πουθενά εσείς. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχω απαντήσει, κύριε Λέκα. Έχω απαντήσει. Η συζήτηση θα γίνει. Έχω απαντήσει. Η συζήτηση θα γίνει. Χωρίς να καθυστερούμε, παρακαλώ, κύριε Λέκα, τον κύριο Κουβόπουλο να ξεκινήσει. Ορίστε, κύριε Κουβόπουλο. Έχετε χρόνο 5 λεπτών. Ορίστε. Α, έστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάνει κατάπληξη. Τα 5 λεπτά, συγγνώμη. Εισήγηση. Εισήγηση, ναι. Καλά. Θα το... Όπως και σε άλλες φορές. Δεν μιλάει ακόμα, κύριε. Ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι δεν θέλουν να συζητηθεί το θέμα. Και δεν ξέρω γιατί. Οι ίδιοι έλεγαν ότι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Παίρνει το τελευταίο συνέδριο στην πόλη και έρχεται κεραυνούς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα είναι νομικό, εγώ δεν θα μην πω, ορίζω ειδικό αγωγητή, τον νομικό σύμβουλό μου, τον κύριο Κωνσταντίνο, τον έμπιτο δικηγόρο, κύριο Κωνσταντίνο Μπάκη. Ορίστε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι το θέμα είναι συζήτηση χωρίς λήψη απόφασης και είναι για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τις νομικές ορίστε, ενέργειες σε βάρος του Δήμου. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Να ερωτηθεί ο υλικός αγωνιτής, εάν τα 5 λεπτά αρκούν να ενημερώσει το σώμα. Ησυχία, παρακαλώ. Να ερωτηθεί ο ειδικός αγωνιτής, ο δικηγόρος, εάν τα 5 λεπτά αρκούν να ενημερώσει το σώμα, εάν δεν αρκούν να μας πει τι άλλο διάβασε τα 4 λεπτά και να αποφασίσει το σώμα, θα του δοθούν. Ορίστε, κύριε Κουρμπούλη, της διαδικασίας. Έχεις μικρόφωνο. Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως είναι το θέμα, είναι πολιτικό και όχι διοικητικό να αγοράσει κάποιον δικηγόρο. Εδώ πρέπει να μας ενημερώσει πολιτικά ο κ. Κουβόπουλος. Και νομίζω ότι αυτός και μόνο πρέπει να μας ενημερώσει πολιτικά και όχι διοικητικά και νομικά όπως
βάζει ειδικό αγοραστή, το δικηγόρο. Δεν είμαστε δικαστήριο, είναι πολιτικό το συμβούλιο, το πολιτικό. Είναι πολιτικό και δημοκρατικό. Εκεί θέλουμε πολιτική ενημέρωση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Μπάκα, παρακαλώ στο μικρόφωνο, το όνομά σα, την ιδιότητά σα. Κύριε συνάδελφε, να δώσουμε 10 λεπτά. Σας φτάνουν, κύριε Μπάκα, τα 10 λεπτά. Καλά, θα σας καλησπέρισω. Μισό λεπτό, για τις διαδικασίες. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Καλώς. Δεν έχω διαδικασία. Καλώς. Απλώς θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε απλώς ενημέρωση. Έτσι. Δεν κάνουμε δικαστήριο. Είστε νομικός και ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός σώματος πολιτικού και ενός δικαστικού. Λοιπόν, ορίστε κύριε Μπάκα, όνομα και ιδιότητα για τα πρακτικά. Λοιπόν, είναι Κωνσταντίνος Μπάκας, δικηγόρος Παναγίου Παύλου. Ορίστε για τον λόγο. Καρκά να καλησπερίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι μια τιμή για μένα το ότι προσέχουμε τον Πάκα να αναπτύξω κάποια πράγματα. Θέλω καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Δηλαδή, δεν εκπροσωπώ κάποια παράταξη. Δεν έχω ούτε διεκδικό ούτε ενδιαφέρομαι για κάποια πολιτική, δημοτική ή άλλη τάφη. Και κατεξοχήν, και αυτό θέλω να τονιστεί, δεν έχω έρθει εδώ για να δικάσω κανένα. Έχω απόλυτη επίγνωση το ότι η αρμόδια αυτά είναι τα δικαστήρια, υπάρχουν όπως τονίστηκε και τα ελληνικά σώματα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Και δηλώνω και εκ των προτέρων ότι εκτιμώ προφανώς την ολομέλεια του σώματος των παρεμπιπτωμένων και τον κύριο Παναγούλη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Συνομική επιτυχία του Δήμου. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να κάνω και εκλήθη να κάνω είναι κατά βάση να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο στο βαθμό που το ίδιο και τιμή. Γι' αυτό και από αυτό εξαρτάται και ο χρόνος που θα αναρωθεί. Εγώ εισήχθη στην υπόθεση αυτή, καθώς ότι χάνω, πήρε εξωτερικός του κυρίου Κουβόπουλου και ασχολούμαι οποιαδήποτε υπόθεση του πλέον σχετίζεται με το συστομάρι, ποινική ή πολιτική. Είτε σχετίζεται άμεσα είτε έμεσα. Λόγω της ιδιότητας μου αυτός, αυτής μπόρεσα να εμβαθύνω στην υπόθεση, σε αρκετά σημαντικό βαθμό, να έχω πλήρη εικόνα της όλης της πορείας της υποθέσεως, του ποια είναι τα δικαιώματα του Δήμου, που έχει δίκιο ο Δήμος, που έχει άδικο ο Δήμος και ενδεχομένως τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη έκβαση η όλη αυτή υπόθεση για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, εφόσον φυσικά ενδιαφέρει. Μέσα από τη διαδικασία αυτή γνώρισα και το ενδιαφέρον των πολιτών της Αγίας Παρασκευής. Ως δημοτική σύμβουλη μπορούσα να γνωρίσω και πολλοί απλοί πολίτες και δημότες, είδα ότι έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον και υπ' αυτή που λένε έρχομαι εδώ απόψε. Συνεπικουρούμενος και από ένα αίτημα που υπέβαλε ο κύριος Παναγούλης μέσα στο δικαστήριο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να έρθει κάποιος δικηγόρος σε βάση περιπτώσει να πει αν αυτά που λέει ο κύριος Κουβόπουλος εφταθούν εν όλο ή εν μέρη ή κατά ψήφισμα ή οπωσδήποτε. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι η συζήτηση για μένα έχει συμβιωτικό χαρακτήρα, ότι το να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τέτοιο θέμα μάλλον βοηθάει. Δηλαδή μια δεύτερη άποψη νομίζω ότι θα βοηθήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο να κατανοήσει και θα αποφευθούν μελλοντικές συγκρούσεις. Εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι είναι εδώ ο κύριος Παναγούλης. Οπότε σε οτιδήποτε θέμα αναφερθώ μπορεί να δώσει και προφανώς και θα το ήθελα να δώσει τη δική του άποψη, τη δική του εξήγηση. Γνωρίζει ότι διαφωνώ με κάποιους χειρισμούς, αρκετά σοβαρά με κάποιους, λιγότερο με άλλους. Γνωρίζει ομοίως ότι θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες επιτυχίες της νομικής υπηρεσίας στην υπόθεση αυτή. Υπάρχουν και κάποιες αποτυχίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω και πάλι ότι δεν αποδίδω ευθύνες σε κανέναν. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο κ. Παναγούλης, σφάλματα κάνουν μόνο οι νεκροί και θα προσθέσω και εγώ και ότι μάλλον άσφαλτοι δεν κάνουν λάθη μόνο οι νεκροί ή όσοι δεν τολμούν τίποτα. Έκανε η νομική υπηρεσία του Δήμου κάποιες προσπάθειες, αλλού πήγε καλύτερα, αλλού πήγε χειρότερα. Θέλω απλώς, επειδή έχω διαβάσει διάφορα πρακτικά και βλέπω ότι υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωση εκτιμώ του σώματος, να μπορέσω να εξηγήσω τι έχει συμβεί σήμερα και τι έχει συμβαίνει τελικά στους συσκευάσεις. Κατόπιν αυτής της εισαγωγής, θα ήθελα να πω σε μια προσέγγιση της ουσίας του ζητήματος. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομος με επιτρέπει το αντικείμενο και
θα παρακαλούσα οποιοδήποτε εκ των παρισταμένων, εάν θέλει, γιατί τα θέματα είναι νομικά, όσο και προσπαθήσω να τα απλοποιήσω, μπορεί κάποιοι να έχουν απορίες εύλογες, ανά πάσα στιγμή να με διακόψει να μου πει, κύριε Μπάτα, αυτό ή το άλλο. Δεν και... προβλέπετε αυτό που διαδικασία. Δεν προβλέπετε διαδικασία, εσείς την κατευθύνση. Και μόνο που έχετε φάει 4 λεπτά από 10. Εντάξει. Εισαγωγή. Ορίστε, συνεχίζει. Όσον αφορά το θέμα σας του Βάρη, υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν αναγγίξει. Το πρώτο θέμα που εκθετεί με την επιτάσσεση είναι εάν ο Δήμος δικαιούτο ή μπορούσε να διεκδικήσει κάποιο μέρος του ακινήτου αυτού. Το θέμα αυτό, η άποψη δική μου, συντάσσεται με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, αν όχι αδύνατο, να είχε πάρει ο Δήμος, να είχε αποκτήσει κάποιο εμβράγμα του δικαίου πλην αυτού του οποίου έχει. Δεν μπορούσε να έχει σήμερα την κυριότητα του συστοβαρίου, ούτε εν μέρη, ούτε κάποιου κομματιού. Το λέω αυτό διότι άπτεται πολλών που έχουν ακουστεί. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι το δικόγραφο του εισαγωγικού που έγινε πια και το 84 δεν έχει νόημα και τόσο να το αναζητούμε. Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Μπήκε δηλαδή με λάθος περιγραφές, με λάθος νομική βάση. Αλλά ακόμη και αν είχε μπει με τη βέλτιστη για το Δήμο νομική βάση, η πιθανότητα να το πάρει ο Δήμος θα ήταν γύρω στο 2%. Και για μένα δεν είναι μη υπαρκτές. Απλώς πιθανότητα δεν θα το είχε πάρει στο βάρος, το είχαν πάρει οι χώρες του Μακαρίτη, οι οποίες μάλλον αυτές το δικαιούν. Υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία ελήφθη επί των δικογράφων πηγαίνει. Νομίζω ότι αν είχε πει με μια άλλη νομική βάση, θα είχε μια άλλη εξέλιξη. Όμως θέλω να σας θυμίσω αυτό, ότι δεν έχει ζημιωθεί ο Δήμος σε επίπεδο να έχει χάσει την κυριότητα ή ένα μέρος αυτής στο ακίνητο. Τώρα, για μένα τα προβλήματα ως ιστοβάρη ξεκινάνε όταν εμπλέκεται η επιχείρηση του Λάμπου Σαμουρέι και ξεκινάει η ιστορία του Νταβίτσι. Εκεί υπάρχουν διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε μια κατεδάφιση και έγιναν εκεί κάποιες προσπάθειες υπεράσπισης αρχικώς του δικαιώματος να μην μεταβιβαστεί το ακίνητο στον επιχειρηματία και ακολούθως να αποτραπούν οι όποιες οικοδομικές εργασίες τελούν. Στο σημείο εκείνο έγινε μια έξι ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου, μια περίφη. Η δε μεταβίβαση από ό,τι προκύπτει εξ εγγράφων απετράπη από το Συμβούλιο Εθνικών Πληροδοτημάτων. Η Υπηρεσία Εθνικών Πληροδοτημάτων, η οποία έβγαλε ένα χαρτί που απαγόρευε τη μεταβίβαση. Και εν συνεχεία έγινε μια δεύτερη έτσι ασφαλιστικών μέτρων πάλι του Δήμου για να απαγορευτεί η περαιτέρω ανοικοδόμηση, η οποία επίσης απερίφθη. Στις δύο αυτές αιτήσεις υπάρχουν κάποια σοβαρά, σχετικά σοβαρά θέματα δικονομικής φύσεως, τα οποία θα μπορούσα να εξηγήσω αν μου ζητηθεί. Νομίζω όμως ότι δεν ενδιαφέρουν τον Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι σχετικά τεχνικά και ενδεχομένως δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αν βεβαίως κάποιος θέλει να μάθει λεπτομέρειες τι θα μπορούσε να έχει γίνει παραπάνω, ευχαρίστως να εξηγήσω. Περαιτέρω τώρα, εφόσον αποτυγχάνουν αυτές τις προσπάθειες για προληπτικά μέτρα και μια προσωρινή δικαστική προστασία, αρχίζουν κάποιες δικαστικές ενέργειες προκειμένου να αρχικώς να ακυρωθεί η οικοδομική άδεια και εν γέννη να φανεί ποια επιτέλους είναι η δυνατότητα ανοικοδόμησης και χρήσης στο ακίνητο. Εκεί είναι στην ουσία που εγώ αρχίζω και έχω σοβαρές διαφωνίες με κάθε ενέργεια. Και ξεκινάω ως εξής. Η πρώτη ενέργεια που έγινε είναι ότι βγήκε μια άδεια οικοδομής. Η άδεια οικοδομής αυτή προσευλήθη από το Δήμο, ενώπιν του διοικητικού εφετείου. Ο βασικός λόγος τον οποίο προσευλήθη είναι ότι το κτίριο αυτό είναι ένα εθνικό κληρονομικό, δηλαδή η διαθήκη του συστοβάρη έχει προστασία του συντάγματος. Προτρέπεται από το άρθρο 109 του συντάγματος και εάν κριθεί από το δικαστήριο ότι κάποια ενέργεια που γίνει στο ακίνητο εκφέρει τη τακτική διαχείριση, αυτό αυτομάτως συνιστά λόγω ακύρωσης της οικοδομικής της ενέργειας.
Η προκειμένη περίσκεψη λοιπόν κατέθεσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μια αίτηση ακύρωσης, η οποία μάλιστα εάν γινόταν δεκτή, θα είχε λύσει και το θέμα. Διότι δεν θα υπήρχε άδεια υποδομή, δεν θα μπορούσε να χτιστεί το ακύλο και δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εκεί που βρισκόμαστε. Αυτή η αίτηση ακύρωσης απεριλήφθη από το διοικητικό εφετείο ως αόριστη. Όχι ως νόμο, ούτε ως ουσία βάση. Δηλαδή δεν κρίθηκε ότι δεν έχει δίκιο ο Δήμος, κρίθηκε ότι τα στοιχεία που διαλαμβάνονταν στο δικόγραφο ήταν ανεπαρκή. Το σημείο αυτό, όλοι οι νομικοί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο πιθανές αντιδράσεις. Όταν σου απορρίπτει το δικαστήριο ένα έγγραφο ως αόριστο, ένα δικόγραφο ως αόριστο, είτε επανέρχεσαι με ένα δικόγραφο ορισμένο, ακολουθώντας τις οδηγίες του δικαστηρίου, είτε αν θεωρείς ότι το δικόγραφο ήταν ορισμένο και κακώς αντιδράσει, κάνεις έτσι. Εν προκειμένου, επελέγει από τη νομική υπηρεσία ή από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο, δεν ξέρω ποιον, να μην γίνει καμία από τις δύο αυτές ενέργειες. Για κάποιο λόγο, εδώ δεν συνέβη το αυτονόητο. Επαναλαμβάνω, δεν προσάπτω κάποια μορφή, αλλά λέω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Διότι εάν ο Δήμος, εφόσον η αίτηση είχε ήδη κριθεί νόμο βάση, δηλαδή είχε ήδη κριθεί ότι ο Δήμος έχει νομικό αίτημα, καλώς ήρθε και απορρίπτει ως αόριστη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συνέβη αυτό που είναι το στοιχειώδες. Και το οποίο φυσικά θα είχε λύσει, θα μας είχε φέρει χρόνια μπροστά. Θα είχε τελειώσει το σύστημα από τότε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη απορία που έχω εγώ, γιατί δεν συνέβη. Και το θεωρώ μια σοβαρή. Κρατάει το χρόνο για να μην χτυπήσει η κυρία Φωτεινού. Έχουμε συνονιστεί, κύριε Γιανακόπουλο. Πρώτη φορά το κλείσατε τώρα. Έχουμε συνονιστεί. Τα χτύπησε και τα κλείσατε. Κρατάει η κυρία Φωτεινού. Ορίστε και. Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο ρωτήστε στα 10 λεπτά. Άμα δεν ήταν 10, κάντε μια κουβέντα. Ορίστε, ορίστε. Κρίνω ότι θα τον αφήσουμε να μιλήσει, κύριε Γιανακόπουλο. Εντάξει, έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει και με υπασίλους του Δήμου, με μηχανικούς που μιλάγανε για 3-4. Εντάξει, ελπίζω να έχει το ίδιο. Το ίδιο χρόνο θα έχετε. Τον ίδιο χρόνο θα έχετε. Θα υπάρχει ισοτιμία. Ορίστε, κύριε Πάκα. Δεύτερη υπάρχει. Δεύτερη δυνατότητα που είχε ο Δήμος, η οποία άσκησε, ήταν να πάει στο εφετείο και να ζητήσει την ερμηνεία διάκριση. Διότι ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε πάντοτε και δεν θα το ξεχνάμε αυτό με εθνικό πληροδότημα, συνταγματικά κατοχυρωμένο, η ερμηνεία διαθήκης για το πώς μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το ακίνητο βγαίνει μόνο από το εφετείο Αθηνών. Και είναι δεσμευτική και για την διοίκηση. Δηλαδή δεσμεύει και την πολεοδομία. Δηλαδή, δεν είναι μια αστική διαφορά, επειδή υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση. Εκεί βγαίνει μια απόφαση δικαστική, η οποία λέει τα εξής δύο πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ κρίσιμα. Θα με επιτρέψετε ένα λεπτό. Λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μπορούν να ασκούνται στο ακίνητο αυτό μόνο πράξεις ήχησης και τακτικής διαχείρισης. Και κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουν δει πολλοί, λέει επίσης μέσα για να βοηθήσει, ότι ο διαθέτης επέτρεψε την τακτική εκμετάλλευση στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται εκτός από εργασίες συντήρησης και μικροπροστήκη. Εξηγεί λοιπόν το δικαστήριο ότι εγώ ως τακτική διαχείριση θεωρώ συντήρηση και μικροπροστήκη. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος θεωρεί ότι το κτίριο στο οποίο λειτουργεί το Νταβίντσι μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργασία συντήρησης ή ως μικροπροσθήκη, ας το πει, εγώ θεωρώ ότι είναι μια αδιανόητη ερμηνεία. Για να ενισχύσει αυτό που λέω, υπάρχει μια γνωμοδότηση του κ. Σταθόπουλου, η οποία υποθέτω ότι έχει κληρωθεί και με δημοτικά χρήματα και η οποία ήταν στη διάθεση του καθηγητή νομική, ο οποίο είναι έγκριτο καθηγητή. Και ειδικά για το θέμα αυτό έχει κάνει μια πολύ έντονη ανάλυση, εξηγεί για ποιους λόγους με πάνε από τις ελεύθερες της οικοδομής και εξηγεί τι σημαίνει τακτική διαχείριση. Πολύ αναλυτικά. Άρα έχει βγει μια απόφαση η οποία δεσμεύει τη διοίκηση και έχει κρίνει ποια είναι η χρήση που μπορεί να έχει το ακίνητο και κυρίως ποιες εργασίες οικοδομικές είναι νόμιμες και ποιες όχι. Υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα. Ότι η απόφαση αυτή του εφετείου Αθηνών, λόγω ακριβώς της αυξημένης ισχύως της, αποκτά πλήρη αποτελέσματα, υπάγεται δηλαδή τα έννομα αποτελέσματα της πλήρως και γίνεται αναγκαστική όταν καταστεί αμετάκλητη. Δηλαδή πρέπει να γίνει να βρωθεί επαφής και ο άλλος πάντως. Σε μια λοιπόν απόφαση, η οποία μάλιστα τιμά την νομική υπηρεσία, γιατί είναι
κατάφορα υπέρ του Δήμου και τη συγκαρτήρια του ανθρώπου που κάνει, παρουσιάζεται το παράδοξο κομμένο. Σαν μου λέει να μην κάνει. Να μην κάνει ανέρεση. Να κάνει ο Δήμος. Και όχι μόνο να κάνει ο Δήμος ανέρεση, το οποίο μπορεί να είναι κατανοητό, διότι ο Δήμος έκρινε ότι ήθελε να εξαντλήσει τα νομικά περιθώρια και να προσπαθήσει να πει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στο εκείνη. Και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρακτικό νόημα να πούμε σε αυτό. Αλλά η ανέρεση αυτή έγινε την τελευταία μέρα της τριετούς προθεσμίας. Δηλαδή, ενώ είχαμε τρία χρόνια να κάνουμε την ανέρεση, θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, να την κάνουμε σε όλη, να την κάνουμε σε ένα μήνα, δύο μήνες, σε τρεις μήνες, την κάναμε.